άλλα. Ναι. Μία δεσμίδες, ε, δεσμίδες. Τι καθαριστικό έχει. Μαζί, ρε, παιδιά. Όχι, ρε, Γιώργο, και καθαριστικό να πω. Το αφημίδι το θυμάσαι. Το δικό μου. Ναι. Το δικό μου, τι το θέλει το αφημίδι. Γιώργο, καλημέρα. Σήμερα είμαστε στην Εθνική Τράπεζα πέμπτη πρωί και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον το πρόβλημα είναι λίγο φαϊνότερο. Το τι πρόβλημα έχεις. Βασίλη, καλημέρα. Καταρχήν είμαστε πέμπτη πρωί στην τράπεζα με τη μόνη διαφορά ότι δεν διευκρίνησες. Mm-hmm. Μιλάμε για τη χρονολογία 2020 που περίτρα να αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι άτομα με δυσκολίες στην κίνηση και άτομα με αναπηρία και άτομα μοναχικά δυστυχώς είναι κατώτερα ενός άλλου Θεού. Τι εννοούμε με αυτό που λες, τι εννοείς, πέντε τόση μια περίπτωση. Η αυτονομία στην Ελλάδα του πολίτη είναι απαγορευτική, όχι λόγω κορονοϊού, λόγω νοοτροπίας και λόγω γραφειοκρατίας που ορίζει ο νόμος του ελληνικού κράτους. Αποδείχνεται περίτρανα ότι το 2020 δεν έχουμε πρόσβαση σε μια δημόσια υπηρεσία ή ένα τραπεζικό όμιλο. Και ερωτώ εγώ, ποιος είναι ο υπεύθυνος ούτως ώστε να είμαι ανεξάρτητος και αυτόνομος στην καθημερινότητά μου. Με απλά λόγια, σήμερα, για να δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος, εσύ ένα άτομο με θνητικά προβλήματα, έτσι, αμία την αναπηρία μου. Ακριβώς. Δεν μπορείς να πεις... Δεν έχω δυστυχώς πρόσβαση. Η Εθνική Τράπεζα δεν έχει ράμπα πρόσβασης για άτομα ακριβώς όπως εσύ. Και από εκεί πέρα πώς γίνεται, πώς θα γίνει η συναλλαγή σου σήμερα. Δεν ξέρω ειλικρινά. Δεν ξέρω ειλικρινά πώς μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ. Σε είδα προηγουμένως εδώ να εξυπηρετήσεις με ένα φίλο σου, τον οποίο τον έχεις κάνει αγγελιοφόρο με λίγα λόγια. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος υπάλληλος να βγει ειδικά για σένα. Ο υπάλληλος που βγήκε δεν είχε τη διάθεση να με εξυπηρετήσει. Χρησιμοποίησε τις προφάσεις ότι εγώ δεν είναι δυνατόν να είμαι πες βγες, γιατί έχω δουλειά. Πόση ώρα είσαι εδώ? Έχω ένα τέταρτο μέχρι στιγμής και σε κάλεσα να έρθεις να βεβαιώσεις και εσύ την κατάσταση. Πώς προβλέπεις, πόση ώρα θα εξυπηρετηθείς? Πολύ φοβάμαι ότι... Τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει άμεσα. Σίγουρα ότι πρέπει. Πολύ φοβάμαι ότι θα φάω τη μέρα μου ασκόπος. Είναι κρίμα για την εποχή που ζούμε, είναι μεγάλο κρίμα. Ακριβώς. Μπράβο μας για ακόμα μια φορά. Θα είμαστε σαν αμονή. Υπομονή, κουράγιο και εύχομαι γρήγορα να βελτιωθούν τα πράγματα. Ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι θα εισακουστούμε κάποια στιγμή. Είναι απελπιστική.